Με ανησυχία παρακολουθούν τις εξελίξεις οι Κύπροι, καθώς οι τράπεζες παραμένουν κλειστές και αν δεν βρεθεί άμεσα λύση θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας. Η επόμενη μέρα του όχι βρήκε τους Κύπριους προβληματισμένους. Οι περισσότεροι είναι αισιόδοξοι, αλλά το γεγονός ότι οι τράπεζες είναι κλειστές έχει αρχίσει να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή τους. Χρήματα πώς πας εσύ, ξεμένεις? Έχω ξεμείνει, βασικά δανεικά έχω πάρει για να έρθω Ελλάδα, διότι δεν μπορούμε να τράπεζουμε. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, αλλά δεν υπάρχει και πολλή κίνηση. Ανησυχούμε, γιατί και εμείς που σπουδάζουμε στην Αθήνα είναι πολλά δύσκολα για μας τους φοιτητές να μας στέλνουν λεφτά οι γονείς μας, να επιβιώνουμε. Η αγορά αυτή τη στιγμή έχει νεκρώσει. Πολλοί δεν έχουν ρευστό ακόμη και για ένα μπουκάλι γάλα για το παιδί τους ή για να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους. Στην Κύπρο περισσότεροι χρησιμοποιούσαν τις πιστωτικές κάρτες ακόμα και στα βενζινάδικα, κάτι που αυτές τις μέρες είναι λίγο δύσκολο για τον λόγο ότι δεν μπορείς να πας να πληρώσεις με την πιστωτική σου κάρτα για να βάλεις βενζίνη, εάν δεν έχεις μετρητά στα χέρια σου. Τα σούπερ μάρκετ δεν δέχονται όλα πιστωτικές κάρτες για τον λόγο ότι δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει και αυτούς, όπως και τα εστιατόρια. Ο κόσμος φεύγει από το ένα ATM στο άλλο, από τη μία τράπεζα στην άλλη, προκειμένου να μπορέσει να εξασφαλίσει 20, 30 ή έστω και 50 ευρώ. Το γεγονός ότι οι τράπεζες θα μείνουν κλειστές για καμιά εβδομάδα ακόμη και ίσως και να μην ανοίξουν μέχρι να βρεθεί μια λύση, αυτό σας ανησυχεί? Βεβαίως ανησυχεί, διότι καταστήματα θα μπορούν να ψωνίσουν. Όσοι έχουν πιστωτικές κάρτες και κάρτες ακόμα πάει να βάλεις 200 ευρώ σου δίνει 50, υπάρχει ένα πρόβλημα και θα υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Όσο για τις τράπεζες, το πρόβλημα που υπάρχει σήμερα είναι γιατί είναι κλειστές και ως επιχειρηματίες και γενικά ο κόσμος δεν μπορούμε να κινηθούμε. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Στην Κύπρο βρέθηκε και ο Παύλος Χαϊκάλης. Γενικά χτες επικρατούσε μια ηρεμία στη Λευκοσία. Ήταν κλειστά τα πάντα. Δηλαδή, τράπεζες, όταν δεν δουλεύουν οι τράπεζες, δεν δουλεύει τίποτα εκεί στην Κύπρο. Οι επόμενες μέρες αναμένεται να είναι ακόμα πιο κρίσιμες, αφού είναι αμφίβολο πότε ακριβώς θα ανοίξουν οι τράπεζες.